Καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την τριλογία στην οποία, ας πούμε, ο Ηλίας Μπατής, είναι ο πατέρας μου, μας παρέθεσε έτσι τις εμπειρίες ζωής που είχε στο ορφανοτροφείο, τη δεκαετία του 60. Θα πούμε μερικά πράγματα τώρα τελείως χωρίς να έχουμε δομήσει κάτι. Είναι έτσι μια συζήτηση καθαρά, θα κάνουμε, ναι, θα κάνουμε μια προγραμματιστική κουβέντα, έτσι να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε πάνω στο θέμα. Εγώ τώρα είδα αυτά τα οποία είπες. Κάτι που μου βγαίνει σαν φυσική ερώτηση είναι, υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία δεν ανέφερες ή όχι? Ναι, βέβαια, υπάρχουν άλλα πολλά που δεν ανέφερα, που δείχνουν άλλες πληροφορίες, άλλα γεγονότα που δείχνουν, ας πούμε, τις διάφορες φάσεις, διάφορες καταστάσεις που στη ζωή μέσα εκεί που ζούσαμε. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, βεβαίως. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, εντάξει, η οικονομία χρόνου δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βγήκανε τρία βίντεο, των 10-15 λεπτών το καθένα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι που θα έχει 2-3 ώρες. Επομένως, σίγουρα έπρεπε να κάνεις ένα φιλτράρισμα. Αυτές ήταν οι ιστορίες που σου μείναν πιο πολύ. Ναι, ναι. Αυτά που περισσότερο έκατσαν στο μυαλό, που απασχόλησαν την φαντασία μου και την ύπαρξή μου, ας πούμε. Σε ρωτήσω κάτι που σίγουρα κάποιος θα το δει και θα το πει, ας πούμε, στο part 2, στο δεύτερο βίντεο, όσο αφορά το κρούσμα ομοφιλοφιλίας. Εμένα μου έκανε εντύπωση η χρήση της λέξης κρούσμα. Σήμερα η ομοφιλοφιλία δεν είναι ένα κρούσμα, είναι μια επιλογή. Κάποιος έχει μια προτίμηση σχέση με κάποιον άλλον. Για την ψυχολογία ήταν μέχρι το 1974, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο εγχειρίδιο. Μετά, ας πούμε, φτάσαμε κι εμείς και αργά στο συμπέρασμα, ας πούμε, και στο να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι το παθολογικό. Στην εποχή όμως ήταν κρούσμα, ήταν δηλαδή, τι έπεσε στο ορφανοτροφείο, τι μας βρήκε, κάποιο παιδί είναι ομοφιλόφιλο, τι πάθαμε. Όχι, δεν ήταν σε αυτό το μέγεθος. Δεν ήταν σε αυτό το μέγεθος. Ήταν μία περίπτωση, ένα γεγονός. Ο παιδαγωγός θα το δεχόταν, ναι, δεν θα είχε πρόβλημα, αν θα το ήξερε. Όχι, δεν θα το δεχόταν. Θα υπήρχαν και εκεί τιμωρίες, νομίζω. Θα υπήρχαν συνέπειες. Ναι, βέβαια. Για να μην το λέμε τιμωρία, το πούμε πώς θα είναι ξύλο. Ναι. Έπεφτε πολύ ξύλο στο ορφανοτροφείο. Δυστυχώς, ναι, έπεφτε πολύ ξύλο με βέργες και με ξύλα και με σίδερα ακόμα. Σωλήνες δηλαδή. Γιατί κάποια παιδιά τρώγανε παραπάνω ξύλο, εγώ έτρωγα λιγότερο, είπες σπάνια. Γιατί τα άλλα παιδιά. Ναι. Γιατί υπήρχε αυτή η διαφορά. Το απόγευμα, για παράδειγμα, που μας έβαζαν κάτω στις αίθουσες να κάνουμε τα μαθήματά μας για την επόμενη μέρα. Κάποιος μπορεί να κοίταγε τα μαθήματά του και να μίλαγε σπάνια με το διπλανό του. Οπότε αυτός δεν συλλαμβάνονταν να μιλάει με το διπλανό του πολλές φορές, ενώ κάποιος που όλο μίλαγε με το διπλανό του, αυτός έβγαινε φάουλ στον παιδαγό. Έλα εδώ να τις φας και έλα εδώ να τις φας. Μου κάνει εντύπωση πως υπήρχαν ακόμα παιδιά τα οποία, ας πούμε, βλέποντας, παιδί μου, ότι κάποιος κακοποιείται τόσο σκληρά, ας πούμε, γιατί είπες και σε ένα παιδί που το χτύπησαν με τα κλειδιά στο χέρι, τα κλειδιά, στο πρόσωπο κτλ. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, βάζοντάς με στα παπούτσια, προσπαθώντας να φανταστώ πώς εγώ θα ήμουνα, εγώ πιστεύω ότι ο τρόμος είναι τόσο μεγάλος που μετά δεν βγάζεις σκύχα, ας πούμε, είσαι τόσο προσεκτικό, λες και πατάς, ας πούμε, πάνω σε... Έτσι γινότανε. Τα επόμενα 5 λεπτά ή μπορεί και μετά παραπάνω και 10 λεπτά υπήρχε νεκρική σιγή. Μετά από τα 5-10 λεπτά ξεγίνεψε. Θα σου το στείλω. Όχι, δεν στο δεινά, το χρειάζομαι. Μετά σιγά σιγά ξεκίναγε πάλι, ας πούμε. Οπότε μόλις αυτό το σιγανό θα σου το στείλω. Όχι, το χρειάζομαι. Και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα, μόλις γινόταν σούσουρο πάλι και ξεκίνησε. Ναι, ελάτε εδώ πάλι να τις φάτε. Σμοτάδε, οτάδε και οτάδε. Εσύ από τους ανθρώπους, από τα παιδιά, τότε παιδιά που γνώρισε εκεί πέρα, έτυχε μετά από όταν βγήκε έξω, πέρασαν τα χρόνια, έμαθες για κανένας, ας πούμε, χωρίς να πεις όνομα και επίθετο, ξέρεις αν η πλειοψηφία αυτών τι δρόμο πήρανε? Η πλειοψηφία όχι, αλλά τώρα θυμάμαι κάποιον που συνάντησα μετά και που μου είπε,
ότι πήγα και έκλεψα και με βάλαν μέσα. Με βάλαν μέσα. Και μετά που βγήκα από τη φυλακή, επειδή δεν είχα τα προστοζήν, γιατί ποιος ξέρει την οικογένεια, από την οικογένεια ήταν, πήγα και ξανάκλεψα. Και με ξαναβάλανε μέσα, Ηλία. Και μετά που με ξαναβάλανε μέσα, είπα, α, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να πηγαίνω να κλέβω, με βάζουν μέσα, να βγαίνω να ξανακλέβω και να με βάλουν μέσα. Πρέπει να σταματήσω. Εκείνος λεγόταν Θοδωρής αυτός. Ευτυχώς ο Θοδωρής το πήρε έτσι. Αλλά δεν ξέρω πώς, αν και άλλοι το πήραν έτσι, συνέχισαν να κλέβουν. Μάλιστα, δηλαδή έψαχνε ένα περιβάλλον που να μοιάζει πάρα πολύ με το χρονοτροφείο. Όχι, δεν είχε καταλάβει ότι εάν κλέψει θα πάει φυλακή. Και με το που έγινε η επανάληψη του φαινομένου, ξανάκλεψε και το ξαναβάλαν φυλακή, κατάλαβε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή το ότι μας έλεγε κάθε βράδυ ο παιδαγωγός να μην κλέβετε από το διπλανό σας, δεν έφτανε, δεν έφτασε. Χρειάστηκε να βγει, να κλέψει, να μπει φυλακή, να βγει, να ξανακλέψει, να ξαναμπεί φυλακή για να καταλάβει ότι δεν είναι ζωή αυτή. Θέλω να πω ότι το κατάλαβε στην πλάξη, στο πετσί του πάνω. Δεν είναι ότι ήξερε ότι θα μπει φυλακή, αλλά έψαχνε να μπει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, όπου μόνο σε ένα περιβάλλον που τον ελέγχανε και με περιορισμένη ελευθερία και με παιδαγωγούς είχε μάθει, και σε εκείνο το πλαίσιο ένιωθε σίγουρος, γιατί η κοινωνία μπορεί να, λέω τώρα εγώ μια υπόθεση, η κοινωνία μπορεί για εκείνον να ήταν και ένα πλαίσιο πολύ αγχώδες, που να του προκαλούσε στρες όλο αυτό το άγνωστο της ελευθερίας, των ευθυνών, της, του έχω το control, ας πούμε, στη ζωή μου και δεν έχω κάποιον άλλον ο οποίος μου ασκεί τον έλεγχο και μου λέει πότε θα πάω στο μπάνιο, τι θα κάνω. Γιατί κατάλαβα, εμένα ο Θοδωρής μου είπε ότι έκλεψε εξ ανάγκης. Και όταν βγήκε ξανάκλεψε πάλι εξ ανάγκης, αλλά οι συνέπειες που είχε της φυλακής του ήταν τόσο δυσάρεστες ώστε μετά αποφάσισε να πάει να δουλέψει. Μάλιστα. Τι άλλο θες να πούμε, έτσι, μην το κάνουμε πολύ μακρύ το βίντεο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, έτσι, που δεν έγραψε, που δεν υπόθηκε και έτσι θα ήταν ωραίο να υποθεί. Όταν κάποτε ήρθε η μητέρα μου και... Sorry, πριν πεις το συμβάν με τη γιαγιά. Αυτό που σε ρώτησα πριν για τη φυλακή και το ορφανοτροφείο, στο ρωτώ γιατί έχω παρατηρήσει, ας πούμε, είναι κάτι που λέγεται, όχι συχνό φαινόμενο, εξάρτηση, το βλέπουμε και σε άτομα τα οποία είναι σε δομές, που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σε δομές όπως αυτή στην οποία είμαι, ας πούμε, τώρα εγώ, και υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν μπορούν, έχουν ζήσει τόσο πολύ μες στη δομή που δεν μπορούν, δεν ξέρουν και δεν θέλουν να ζήσουν στην κοινωνία, τους έχει γίνει τόσο οικία το να λειτουργούν στη δομή ή στη φυλακή, ας πούμε, όπου μετά ο άλλος σου λέει δεν θέλω να φύγω από τη δομή. Ή μπορεί να σνομπάρει και την ίδια του τη διαδικασία που είναι προς την έξοδο για τη δομή, για να επιβραδύνει την έξοδο ή για να παραμείνει, ας πούμε. Νομίζω γι' αυτό, ας πούμε, έτσι λίγο το είπα, γιατί σίγουρα εκείνος ενήλικας ήταν, το ξέρω ότι απλά σίγουρα, ας πούμε, η επανάληψη μπορεί σε ένα σημείο να δούλεψε έτσι, ότι του ήταν δύσκολος αυτός ο συναισθηματικός αποχωρισμός από ένα context, από ένα πλαίσιο το οποίο οι άλλοι μου λέγαν τι να κάνω, πώς να ζω, ήμουν οριοθετημένος τόσο πολύ, ας πούμε, και είχα και το κακό που γνωρίζω είναι μερικές φορές καλύτερο από από αυτό το οποίο δεν γνωρίζω. Το άγνωστο. Από το άγνωστο, κατάλαβες. Μετά σίγουρα όμως το ότι η επανάληψη στη φυλακή μπορεί, ας πούμε, μετά να δούλεψει και το δεύτερο κομμάτι, ότι ξέρεις κάτι, δεν δουλειά αυτή. Πρέπει να... Θες πω αυτό, έτσι, για να εξηγήσω λίγο πώς το... Ναι, αλλά στην περίπτωση μας του ορφανοτροφείου, ο γυρισμός δεν έχει έννοια. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει. Λογική έννοια σίγουρα. Δεν έχει λογική έννοια. Απλώς ο καθένας που έβγαινε από εκεί
έβγαινε με τις ενουθεσίες και τις συμβουλές, τόσες καλές συμβουλές, σαν ο καλύτερος χριστιανός πολίτης. Α, οκ. Και πολλές παιδαγώγοι που σας έλεγε, μιλάτε ψέματα, πως βγαίνατε λίγο κι εσείς σε ένα κόσμο που, σαν λέμε, αν ήταν μια παρτίδα, με την άλλη πλευρά να κλέβει λίγο στο σκάκι όταν εγώ δεν βλέπω, ενώ εσείς, πούμε, ήσταν προγραμματισμένοι να μην... Όσο το δυνατόν, ας πούμε, αυτό που λες εσύ, ο καθένας που βγήκε από αυτό το εφανοτροφείο και ήρθε σε σύγκρουση με την κοινωνία, διαπίστωσε ότι δεν ήταν, μόνο έτσι δεν ήταν όπως τα έλεγε εκείνος ο παιδαγός, σαν συμβουλές όλα, οι καλές αυτές συμβουλές. Ναι. Επομένως, το πώς αντέδρασε μετά ο καθένας όταν ήρθε σε σύγκρουση με την κοινωνία, φυσικά και εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του καθενός και από το περιβάλλον που είχε γύρω του. Το όποιο περιβάλλον, γιατί όλα εκείνα και τα παιδάκια που είμαστε μέρα, κάποιος έλειπε, ή ο πατέρας, ή η μάνα, ή και δυο. Μου λέγες πριν που σου έκανα την παρένθεση γι' αυτό, για τη γιαγιά. Ναι, ότι όταν κάποτε ήρθε η μητέρα μου να μας πάρει από το φρονοτροφείο, ο διευθυντής, όχι ο παιδαγωγός, ο διευθυντής, της έλεγε, κοίταξε να δεις, εδώ εμείς έχουμε και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και δεν έχεις πρόβλημα. Αν το πάρεις εσύ το παιδάκι σου, ή και τα δύο παιδιά που είμαστε δύο, αν τα πάρεις μετά θα έχεις το πρόβλημα να τα μεγαλώσεις, να τα θρέψεις, να ξοδεύεις, να κάνεις σκέψεις το καλά. Δηλαδή, μου είχε μείνει αυτό, την προβλημάτιζε στο να πάρεις τα παιδιά. Πρόσεξε, σκέψεις το πολύ καλά. Αυτό μου είχε μείνει. Τρομοκρατούσε λίγο, της έβαζε φόβους ότι... Θα τα πάρεις και μετά δεν έχει επιστροφή, δεν μπορείς να μου τα ξαναφέρεις, άλλαξα γνώμη. Και μετά, αν δεν έχεις να τους δώσεις φαγητό, ας πούμε, πώς θα κάνεις. Τι θα γίνει, το μετά. Δηλαδή δεν είναι τέλειο το περιβάλλον εδώ, αλλά τουλάχιστον έχουν φαγητό, ας πούμε. Έλεγε αυτός, ας πούμε. Έχουν ένα κρεβάτι κτλ. Ναι, κάτι άλλο που θυμάμαι τώρα είναι ότι κάποτε μας επισκέφτηκε η Βασίλισσα Άννα Μαρία, η γυναίκα του Κωνσταντίνου. Και θυμάμαι μικρό παιδάκι τώρα τόσο, ας πούμε, που χαιρέτησε με το χεράκι μου τη Βασίλισσα Άννα Μαρία, η γυναίκα του Κωνσταντίνου, του βασιλιά, αυτή προερχόταν από τη Δανία. Η γιαγιά είχε ζητήσει χάρη από τη Βασίλισσα για να σας πάρει, έτσι δεν είναι, ναι, θυμάμαι καλά. Ναι, κάτι τέτοιο είχε απευθυνθεί, ναι, στη Βασίλισσα, για να, μάλλον θυμάμαι καλά, για να μπορέσει να μας μεταφέρει πιο κοντά, γιατί το αρχικό, το πρώτο φωνοτροφείο ήταν της Φλόρινας. Το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι, γιατί εκεί πέρα θυμάμαι 80 πόντους χιόνι. 80 πόντους χιόνι, και θυμάμαι και τα πεζοδρόμια στο δρόμο να είναι σε ευθεία γραμμή με το δρόμο, τόσο πολύ που είχε χαλάζει, που είχε πέσει. Πολύ χειμώνας, πολύ κρύο. Εκεί θυμάσαι καθόλου, πόσο έκατσε εκεί? Εκεί κάτσαμε γύρω στους 6-8 μήνες, αλλά δεν θυμάμαι τη ζωή πολύ, πως ήταν εκεί. Ήμουν και βλέπεις Δευτέρα Δημοτικού. Δεν θυμάσαι κανένα παιδαγωγό, κανένα συμβάν συγκεκριμένο? Όχι, εκεί όχι. Δεν θυμάμαι. Μου κάνει εντύπωση, Χριστή, στο πρώτο, το δεύτερο κομμάτι, στο part 1, το δεύτερο κομμάτι που λες, έτσι γλίτωσε ο Χαράλαμπος. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση αυτό? Μου θύμισε κάτι ιστορίες, ξέρεις, που έχουμε τον τρελό βασιλιά, που οι υπηκόοι δεν ξέρουνε, είναι μεταξύ, είναι ένα τραγικό, ένα σημείο το οποίο είναι μεταξύ τραγικότητας και αίσθημα κομικό και αίσθημα εφορίας, στο οποίο σε αυτή τη λεπτή γραμμή, μέχρι να δεις την αντίδραση του τρελού βασιλιά, δεν ξέρεις σε ποιο από τα δύο συναισθήματα να μεταπηδήσεις. Δηλαδή, και ο βασιλιάς στην υπόθεση, ας πούμε, ήταν ο τρελός βασιλιάς, ο οποίος, άμα του την έδινε, μπορεί να σκότωνε τον υπήκο ή να τον καλούσε στο τραπέζι για να φάει και να πιει μαζί του. Εξαρτούταν όλο αυτό από το πώς θα το έπαιρνε εκείνη τη στιγμή. Επομένως, αυτό μου ήρθε εκείνη τη στιγμή και λέω: όχι, αυτά τα παιδιά πρέπει να ήταν σε ένα συνεχές alert, ναι, σε μια κατάσταση συνεχού alert, έτσι, όπου αν προσέχανε τον παιδαγωγό και ανάλογα με το feedback που παίρνανε, η φάτσα που γινόταν προς το θετικό ή προς το αρνητικό και το τι θα έλεγε στο επόμενο δευτερόλεπτο, σε έκανε αυτόματα ή να εκτινάζει ο οργανισμός σου στα ύψη κορτιζόνη, αδρεναλίνη, μπα, καρδιά που χτυπάει και από φόβο και αυτά, ή ουφ,
και βάζω και εγώ τα γέλια μαζί του που το βρω και αστείο. Ναι, αν ένα οριακό σημείο μεταξύ τρόμου και χαρά, που δεν ήξερε πού να. Ναι, αν το παρουσιάσουμε σαν μια, σε μια ένταση, σε μια βελόνα που κινείται στο διάστημα χαρά, φόβο, ανακούφιση, αυτή η βελόνα κινούνταν διαρκώς. Ναι, και μέχρι να δεις τι γίνεται δεν ήξερε πού να. Αυτή η βελόνα που θα πει το κομμάτι της χαράς, το κομμάτι της λύπης, το κομμάτι του φόβου, το κομμάτι, αυτή η βελόνα συνεχώς έφερνε βόλτες, ας πούμε. Αυτό το κομμάτι, δηλαδή εκείνη η ιστορία αυτή, μπορεί να φαινόταν έτσι μια απλή ιστοριούλα, αλλά εμένα μου έδωσε μια μεγάλη αίσθηση άγχους, γιατί φαντάστηκα ότι εσείς δεν μπορούσατε να ταυτιστείτε με ένα συναίσθημα μέχρι να δείτε από την άλλη πλευρά. Ναι, δεν υπήρχε στάσιμη κατάσταση. Τι θα προέλθει. Δηλαδή, όλα ήταν ρευστά. Στην κόψη, το δηλαδή, ας το πούμε από την άλλη πλευρά, όλα ήταν ρευστά. Ναι. Το ότι αν θα φας ξύλο, θα τιμωρηθείς, αν θα κλέσεις ή αν θα είσαι ήσυχος και αφημένος στον κόσμο σου. Mm. Όλα ήταν ρευστά. Από μια στιγμή μπορούσα να αλλάξω. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι αυτά, γιατί σε έχω ζήσει εγώ και τα ξέρω. Η μανία που έχεις με το φρέσκο ψωμί. Το βούτυρο. Που λέμε, γιατί βάζεις τόσο πολύ βούτυρο όταν κάνεις μια φέτα με μαρμελάδα. Ναι, είναι κάποια πράγματα που θες δεν θες μένουν. Απλώς κάποιοι τα αναγνωρίζουν, κάποιοι όχι. Αυτά. Εντάξει. Αυτά ήταν έτσι μια μη δομημένη συζήτηση πάνω, πάνω στην εμπειρία του όσο αφορά το ορφανοτροφείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πολύ υλικό στην Ελλάδα για τα ορφανοτροφεία πριν 60-70 χρόνια. Αυτή ήταν μια μαρτυρία. Εμένα μου άρεσε που υπόθηκαν αυτά. Ναι. Θα μείνει. Βασικά είναι γεγονότα κατά τη γνώμη μου που επανεμφανίζονται όπου υπάρχουν κοινόβια. Και γενικά στις δομές χρειάζονται άνθρωποι που να έχουν ευαισθησία, γιατί το βλέπω και εγώ συχνά. Κάποιος ο οποίος έχει τα πτυχία, ή εντάξει, στην εποχή εκείνη μπορεί και να μην υπήρχε η έννοια του έχω το πτυχίο για να είμαι εκεί. Αλλά και πάλι και σήμερα η σημερινή κοινωνία, αν κάποιος έχει τα πτυχία για να είναι σε μία δομή, οποιαδήποτε δομή είναι αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο το τι έχω, έχω το πτυχίο, αλλά και το τι είμαι. Δηλαδή αυτό, γιατί στην τελική πολλές φορές τα φίλτρα φεύγουν και βγαίνει μπροστά αυτό το οποίο είσαι, όχι αυτό το οποίο έχεις γνωστικά. Όχι το σακίδιο, το γνωστικό που κουβαλάς από το πτυχίο σου, αλλά αυτό που είσαι, αν είσαι καλός άνθρωπος, δε παιδί μου. Έτσι. Ναι. Είσαι... Σωστό. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε η τριλογία μαζί με το τέταρτο κομμάτι που ήταν ο σχολιασμός. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.